Μάλιστα, είμαστε και πάλι εδώ. Επιστρέψαμε. Παρέα με την Καλομήρα θα μπορούσα να έχω καλύτερο δώρο γενεθλίων από την Καλομήρα που ήρθε σήμερα εδώ. Και μας κάνει παρέα και θα είναι κοντά μας μέχρι τις 7 ακριβώς. Λέγαμε πριν με την Καλομήρα για το πώς θα πέρασε στη Νέα Υόρκη, κυρίως όλο αυτό το διάστημα που έλειπε. Πάντως πρέπει να σου πω ότι κανείς δεν περίμενε ότι αμέσως μετά την Eurovision θα έφευγες. Ήταν τρομερό, δηλαδή. Και εγώ έτσι όπως ξέρω, ποτέ θα μπορούσα να φανταστώ. Γιατί ήσουν τόσο χαρούμενοι που πήγες στη Eurovision. Μετά δεν πρόλαβα να σε δω και να σου μιλήσω, αλλά φαντάζομαι θα ήσουν πολύ χαρούμενοι που ήρθες και τρίτη. Γιατί θα ήταν super, πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό. Και φαντάζομαι ότι θα ήσουν, ξέρεις, αυτό που λέμε more than happy με όλο αυτό που έγινε. Και ξαφνικά. Η Καλομήρα. Καλομήρα εξαφανίστηκε. Πρέπει να έχεις πραγματικά. Πώς τώρα να το πω. Ξέρεις τι, που πήγες στη Eurovision και όλα αυτά που είχαν γίνει, ήταν πολύ ότι ήταν η τιμή μου να εκπροσωπήσω την Ελλάδα και χάρηκα όλο αυτό το πράγμα. Ήταν μία από τις καλύτερες στιγμές στη ζωή μου. Πραγματικά, και η ομάδα που είχα, όλοι τους λάτρεψα. Μα Καλομήρα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που το συζητούσαμε και κάποια χρόνια πριν, πέρα από τον Σάκη Ρουβάκη και την Έλενα Παπαρίζου που σαφώς έχουν πάει στην Eurovision και ξαναπηγαίνει τώρα ο Σάκης, είσαι από τις λίγες pop, να το πω έτσι, pop figures, να το πω, που θα μπορούσα να κάνω κάτι. Θυμάσαι που το λέγαμε και παλιά, ναι, που σε ρωτούσα και σου έλεγα θα θέλεις να πας στην Eurovision και πιστεύω ότι πρέπει, ναι, να πας. Ήτανε, δηλαδή, και εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να έχεις πάει σε αυτό το διαγωνισμό και το κατάφερες, και το κατάφερες με πολύ επιτυχία. Thank you. Και με ένα κομμάτι που είναι μεγάλο hit, γιατί από πέρσι παίζει ακόμα στα κλαμπ στο Σιγκάτο Μινίστρο. You know, I know, όταν ήρθα στο Βίλα. Αλλά άσε το Βίλα που ξελακινικά. Το κομμάτι αυτό παίζει δηλαδή ακόμα και αρέσει στον κόσμο. Ήταν δηλαδή ένα πραγματικά μεγάλο χι. Ναι, χαίρομαι πολύ, πάρα πολύ, με το τραγούδι και με όλα και με όλα, δεν μπορώ, και με το CD μου όλα. Αλλά όταν είχα φύγει, η οικογένειά μου με παίρνε non-stop και μου λένε «Είσαι τρελή, πας καλά, θα το μετανιώσεις, μην πέσεις σε κατάθλιψη». Μου βάζανε ηλική τηλεόραση επίτηδες να δω, να βλέπεις, αν θα τσιμπήσω με ψαρεύανε. Α, συγγνώμη, μπορείς στην Αμερική να δεις τα ελληνικά κανάλια? Ναι. Όλα τα κανάλια ή κάποια? Όχι, satellite. Και αναλόγως ποιος έχει. Αν έχεις ένα satellite, βλέπεις το τάδε, το τάδε, το τάδε. Αν έχεις και τα δύο, βλέπεις τα περισσότερα. Τα βλέπεις live ή βλέπεις κάποια που στέλνουν αυτοί? Κάποια, γιατί νομίζω... live και κάποια, κάποια όχι. Okay, εντάξει, okay. Και σου έβαζαν λοιπόν να βλέπεις ελληνικά κανάλια για να τα reaction, όλες τις αντιδράσεις. Yeah, I'm like, you guys are pathetic. Κλείς το, please. Γιατί το έκανες αυτό το πράγμα που θες να μου πεις, δηλαδή, γιατί το αποφάσισες αυτό? You know, Θέμη, είσαι στον χώρο που ξέρεις πολλά τι γίνεται πίσω. Αυτή η υπόφαση δεν είχε να κάνει με τον κόσμο. Οκ, είμαι σίγουρος γι' αυτό, είμαι σίγουρος. Δεν είχε τίποτα με τους άμασες μου. Ο κόσμος στο κάτω-κάτω με έχει προστατέψει σε πολλά πράγματα χωρίς να ξέρουν. Αλλά πίσω από αυτό γινόταν κάποια άλλα πράγματα. Τα οποία δεν σου άρεσαν. Που δεν είχε σεβασμό, δεν είχε αυτό, δεν είχε τα βασικά πράγματα. Σεβασμό στο πρόσωπό σου. Ναι. Βασικά, ναι. Σεβασμό και σαν άνθρωπο. Και λέω, εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Και νευρίασα πολύ με κάποια πράγματα που είχαν γίνει. Και ήθελα να φύγω, να σκεφτώ πολύ καλά τι θέλω να κάνω και πώς θέλω να το κάνω. Mm-hmm. You know? Ναι, 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 το καταλάβω. Because αυτή είναι μια δουλειά που λατρεύω, χαίρομαι, λατρεύω τη μουσική, δεν μπορώ να ζω χωρίς τη μουσική στη ζωή μου, και να γράφω και να παίζω το βιόλα και να σπουδάζω. Πάντα θα το κάνω, αλλά εκείνη τη στιγμή νευρίασα πολύ. Οκ, το αφήνουμε εδώ. το καταλάβουμε ότι νευρίασες πολύ. Λοιπόν, όταν γυρίσουμε, θέλω να μου πεις τι σκέφτεσαι για το μέλλον. Γιατί πολλοί κόσμος, εμένα, ας πούμε, με ρωτάνε φίλοι μου, θα βγάλεις την Καλομήρα τώρα που ήρθε? Είναι ακόμα στη Heaven? Θα πάει σε κάποια άλλη εταιρεία? Θα κάνει τηλεόραση, επειδή το Big in Japan, και θα μιλήσουμε γι' αυτό, έχει κάνει επιτυχία και αρέσει πολύ. Θέλω να μου πεις μερικά πραγματάκια ότι θα γίνει στη συνέχεια. Πάμε να πάρουμε τώρα μια γεύση από το δικό μας Eurovision Week, πώς ήταν εδώ, στο Λοζόντανο, OK, καθημερινά, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.